Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καθημερινά συναντάμε ανθρώπους κάθε ηλικίας που έχουν τη χολή τους, έτσι λένε. Το ακούμε κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Είναι κάτι στην κοιλιά μας που συχνά αρρωσταίνει και κάτι που συχνά το αφαιρούν οι χειρουργοί. Τι είναι όμως αυτή η περίφημη χολή, πρώτο ερώτημα. Η πέτρα στη χολή είναι μια κατάσταση που σήμερα εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες σε σχέση με το παρελθόν και αυτό οφείλεται ως ένα βαθμό στην άνοδο της παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί μία από τις αιτίες της πάθησης. Μία αμερικανική μελέτη που αφορούσε σε 510.000 άτομα ηλικίας 10 έως 19 ετών έδειξε ότι υπάρχουν τρεις φορές περισσότερες πέτρες στη χολή στα πολύ παχύσαρκα αγόρια και 8 φορές περισσότερες στα παχύσαρκα κορίτσια σε σχέση με τα παιδιά κανονικού βάρους. Γιατί όμως η χολή πιάνει πέτρα? Δεύτερο ερώτημα. Η καλύτερη μέθοδος για τη διάγνωση της χολολιθίασης φαίνεται να είναι το υπερηχογράφημα. Ύπουλη νόσος, καθώς οι πέτρες στη χολιδοχοκίστη δεν προκαλούν υποχρεωτικά πόνο και συχνά βρίσκονται τυχαία σε εξέταση που γίνεται για κάποιον άλλο λόγο. Τώρα, η συμπτωματική χολολιθίαση χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Το gold standard σήμερα είναι η λαπαροσκοπική χολοκιστεκτομή. Η λαπαροσκοπική χολοκιστεκτομή μπορεί πλέον να γίνει και με τη ρομποτική συσκευή Da Vinci που δίνει στο χειρουργό μεγαλύτερη ευελιξία και τρισδιάστατη εικόνα, βελτιώσεις οι οποίες μπορούν να αποβούν πολύ σημαντικές για την ασφάλεια των ασθενών. Και όχι μόνο, περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Χριστόφορος Καραϊσαρίδης, γενικός χειρουργός, εξειδικευμένος στην ρομποτική χειρουργική, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Λαπαροσκοπική χειρουργική με τη χρήση του ρομπότ Da Vinci. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι είναι αυτό το ρομπότ Da Vinci? Η ρομποτική χειρουργική αναδύθηκε σαν φυσική εξέλιξη της λαπαροσκοπικής. Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής, τα πλεονεκτήματα της ανοιχτής χειρουργικής, χωρίς όμως να έχουμε τα μειονεκτήματα της λαπαροσκοπικής. Και όταν μιλάμε για μειονεκτήματα στη λαπαροσκοπική, μιλάμε για δυσδιάστατη όραση, γιατί βλέπουμε σε μία οθόνη, και μιλάμε για μεγαλύτερη δυσκολία στο χειρισμό των εργαλείων, τα οποία έχουν μήκος και δεν έχουμε τη σταθερότητα που θα είχαμε αν χειρουργούσαμε ανοιχτά. Αυτό η ρομποτική χειρουργική έρχεται και το αλλάζει. Ανάμεσα στο χειρουργό και στον ασθενή μεσολαβεί το ρομποτικό σύστημα. Μας βοηθάει να κάνουμε αυτό που θέλουμε με πιο ασφαλή τρόπο, με μεγαλύτερη ακρίβεια, βλέποντας σε υψηλότερη ανάλυση και τρισδιάστατα κυρίως. Άρα λοιπόν πάντα είναι ο χειρουργός αυτός που χειρουργεί, για να φύγουμε λίγο και από αυτό το μύθο ότι είναι ένα ρομπότ το οποίο κάνει το χειρουργείο. Στην ουσία είναι η προέκταση του χεριού του χειρουργού. Σωστά? Έτσι ακριβώς είναι. Βλέπουμε στον τομέα της ιατρικής, ο χειρουργός του 21ου αιώνα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυξημένες ικανότητες τεχνικές λόγω της τεχνολογίας που ενσωματώνεται πια πάνω του. Δηλαδή, έχουμε την τεχνολογία που έρχεται και τη φοράει σαν κουστούμι ο χειρουργός για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Και θα εξηγήσω τι εννοώ πάνω σε αυτό. Μπορούμε να δούμε μια εικόνα από την αίθουσα της ρομποτικής, πώς βλέπουμε το ρομποτικό σύστημα. Εδώ βλέπετε ο χειρουργός κάθεται σε μια κονσόλα, δεν είναι πάνω στον ασθενή. Πάνω στον ασθενή είναι η συνεργάτης χειρουργός ή νοσηλεύτρια. Το ρομποτικό σύστημα είναι αυτοί οι βραχίονες που βλέπετε πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Ο χειρουργός λοιπόν κάθεται στην κονσόλα. Κάθεται στην κονσόλα, αλλά βλέπει ακριβώς αυτήν την κονσόλα, βλέπει ακριβώς τι γίνεται μέσα στον ασθενή, με τρόπο πολύ καλύτερο από ό,τι θα έβλεπε είτε ανοιχτά είτε λαπαροσκοπικά. Γιατί έχουμε την υψηλή ευκρίνεια μιας κάμερας που δεν είναι το ανθρώπινο μάτι, σε συνδυασμό με την τρισδιάστατη απεικόνηση. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που σας έλεγα. Ο χειρουργός φοράει λοιπόν τη συσκευή πάνω του. Βάζει τα δάχτυλά του σε δύο δαχτυλίδια. Όπως μπορούμε να δούμε, βέβαια. Έτσι, τα οποία συνδέονται με τους βραχίονες της κονσόλας. Αυτοί οι βραχίονες, όταν τους κουνήσει ο χειρουργός, αντίστοιχα 4 μέτρα μακριά κουνούνται οι βραχίονες του ρομπότ.
Έχουμε λοιπόν μια μεταφορά της κίνησης από το χέρι του χειρουργού στον ασθενή μέσω του ρομπότ. Εδώ βλέπουμε τις κάμερες, είναι μικροσκοπικές κάμερες, οι οποίες έχουν δύο μάτια, μιλάμε για τρισδιάστατες κάμερες. Έτσι, μια μεγάλη διαφορά από τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Και μάλιστα να πω και έτσι μια λεπτομέρεια που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Ο χειρουργός βλέπει μέσα στην οθόνη, το κεφάλι του είναι μέσα στην οθόνη και βλέπει σαν να είναι μέσα στον ασθενή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τραβηχτεί από το κεφάλι του από την οθόνη, αυτομάτως το ρομποτικό σύστημα σταματάει. Δηλαδή η ασφάλεια και η συγκέντρωση του χειρουργού δεν μπορεί να διασπαστεί από κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει μέσα στο χειρουργείο. Κάποιος να μπει, κάτι να πει, ένας βοηθός, ένας συνεργάτης και εκείνη τη στιγμή λίγο να χάσει το βλέμμα του από το πεδίο που χειρουργεί. Στο ρομπότ, αν το κάνεις αυτό και κουνήσεις το κεφάλι σου, σταματάει επιτόπου το ρομπότ. Γιατί άρα θέλετε να πείτε κίνησης. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ασφάλεια. Υπάρχει άλλο επίπεδο ασφάλειας. Δηλαδή ο χειρουργός την ώρα που χειρουργεί είναι συγκεντρωμένος 100% και το μηχάνημα φροντίζει, αν ξεχαστεί και κουνηθεί και βγει από τη θέση χειρουργείου, δηλαδή τραβήξει λίγο το κεφάλι του πιο πίσω, οι αισθητήρες κίνησης που υπάρχουν πάνω στη ρομποτική κονσόλα σταματάνε την κίνηση του ρομπότ. Μάλιστα. Αυτόματα τα εργαλεία σταματάνε. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος τραυματισμού? Όχι, ίσα ίσα πάμε σε ένα επίπεδο παραπάνω. Δεν είναι απλά δεν υπάρχει. Γιατί στην ανοιχτή χειρουργική, στη λαπαροσκοπική χειρουργική, αυτό δεν ισχύει. Εάν για κάποιο λόγο πάθει κάποια βλάβη το μηχάνημα, ωστόσο, γιατί μιλάμε για μηχάνημα. Εάν για κάποιο λόγο πάθει μια βλάβη για την οποία δεν μπορεί να διορθωθεί εκείνη τη στιγμή, συνεχίζουμε κανονικά λαπαροσκοπικά. Δηλαδή, κατεβαίνουμε μια σκάλα από τη ρομποτική χειρουργική και πάμε στη λαπαροσκοπική. Δεν πάμε στην ανοιχτή χειρουργική. Δεν υπάρχει περίπτωση να τρελαθεί η κύριε Καραϊσαρίδη και άλλη εντολή να δίνει ο γιατρός και άλλη να παίρνει? Όχι, γιατί ο χειρουργός κινεί το μηχάνημα και το μηχάνημα το μόνο που κάνει είναι να μεταφέρει την κίνηση. Αλλά η διαφορά είναι ότι τη μεταφέρει με μεγαλύτερη ακρίβεια και χωρίς το μειονέκτημα του φυσικού τρόμου που έχει το ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή, οι κινήσεις που έχουμε με το ρομπότ είναι μεγαλύτερης ακρίβειας. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Θα ήθελα να δούμε μια εικόνα που το δείχνει αυτό, το μέγεθος των εργαλείων και οι κινήσεις των εργαλείων. Μιλάμε για μικροσκοπικά εργαλεία, στο μέγεθος ενός συνδετήρα είναι οι άκρες τους, τα οποία έχουν ένα ακόμα πλεονέκτημα που δεν είχαμε στη λαπαροσκοπική χειρουργική, που καλά-καλά δεν είχαμε ούτε στην ανοιχτή. Έχουμε ελευθερία κίνησης 7 άξονες, 7 βαθμούς ελευθερίας. Δηλαδή, η ρομποτική άκρη του εργαλείου κινείται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ελεύθερα από ό,τι θα μπορούσε να κινηθεί το ανθρώπινο χέρι, πόσο μάλλον ένα λαπαροσκοπικό εργαλείο. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε, ο χειρουργός χειρουργεί βάζοντας τα χέρια του σε αυτά τα δαχτυλίδια και από πάνω η εγχείρηση γίνεται μέσα στον ασθενή. Είναι πραγματικά έτσι εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε. Ωστόσο, πόση εμπειρία και πόση εξειδίκευση πρέπει να έχει ο συγκεκριμένος γιατρός που χειρίζεται αυτό το μηχάνημα? Γιατί δεν είναι ένα απλό μηχάνημα, απλά καθόμαστε και πατάμε κουμπιά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η βάση της ρομποτικής χειρουργικής είναι η εξής. Αν ξέρεις να χειρουργείς ανοιχτά, ξέρεις τι κάνεις και ξέρεις να χειρουργείς λαπαροσκοπικά, με μια εξειδίκευση στη χρήση του μηχανήματος, η μετάβαση είναι πολύ εύκολη. Γι' αυτό και θεωρείται ότι το μέλλον της χειρουργικής θα είναι ρομποτική χειρουργική. Γιατί οι νέες γενιές χειρουργών όλες θα περάσουν στη ρομποτική χειρουργική. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται ή όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα ρομποτικά συστήματα ήρθαν για να μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, όχι να μας τη δυσκολύνουν. Με περισσότερη ασφάλεια από τη μια για τον ασθενή και με μεγαλύτερη ακρίβεια, αν θέλετε, και πολύτιμη βοήθεια στο χειρουργό. Έτσι ακριβώς όπως θέλετε είναι, και θα ήθελα να δούμε λίγο ένα βίντεο που δείχνει μέσα στην αίθουσα πώς χειρουργούμε, πού κάθεται ο ασθενής, γιατί έχουμε μιλήσει με εικόνες τόση ώρα. Μάλιστα, μπορούμε να το δούμε έτσι, τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα. Ο χειρουργός, όπως τα είπαμε, κάθεται στην κονσόλα του. Η κονσόλα προσαρμόζεται εργονομικά στο ύψος που θέλει ο χειρουργός, άρα μιλάμε για πιο ξεκούραστες με βάση του χειρουργού. Και αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει όσο πιο ξεκούραστο είσαι όταν κάνεις μια επέμβαση, τόσο πιο συγκεντρωμένος είσαι στην ουσία της επέμβασης. Σωστά. Έτσι, δεν πιάνει το αυχένα σου, δεν πιάνουν τα χέρια σου, το κορμί σου. Οπότε μπορεί να κάνεις πολύ ωραίες επεμβάσεις με την ίδια συγκέντρωση και την ίδια ασφάλεια σε όλη την ώρα της εγχείρησης. Εδώ βλέπετε τα εργαλεία πώς κινούνται στο χώρο. Και αυτό που σας έλεγα πριν, ο χειρουργός βάζει το κεφάλι του μέσα σε αυτή την κονσόλα, βλέπει τρισδιάστατα σαν να ήταν μέσα στον ασθενή, κουνάει τα χέρια του και αυτή η κίνηση μεταφράζεται ηλεκτρονικά πια
μέσω των βραχιώνων του ρομπότ σε κίνηση μέσα στον ασθενή. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο επίδειξης πώς ράβει κανείς μέσα στον ασθενή. Εδώ δεν είναι ασθενής βέβαια, είναι ένα πρόπλασμα που θυμίζει τομή, έτσι, για να δείξουμε πώς λειτουργεί. Η ρομποτική χειρουργική αυτή τη στιγμή ήρθε για να αντικαταστήσει όλη τη χειρουργική. Μιλάω κυρίως για τη χειρουργική της κοιλιάς, έτσι, εκείνη η μέγιστη εφαρμογή της. Που σημαίνει ότι όλες οι επεμβάσεις που γινόντουσαν ανοιχτά πήρε λίγο καιρό για να γίνουν λαπαροσκοπικά. Έρχεται η ρομποτική τώρα και όλες όσες γίνονται λαπαροσκοπικά πλέον τις αντικαθιστά και τις γίνονται ρομποτικά. Mm-hmm. Μιλάμε για επεμβάσεις παχυσαρκίας, για επεμβάσεις για όγκους στην κοιλιά, για κακοήθειες. Μιλάμε για πιο απλές επεμβάσεις, με άλλο επίπεδο ασφάλειας όμως, όπως η χολεκιστεκτομή που θα μιλήσουμε σήμερα, οι κύλες, όλων των ειδών οι κύλες, γιατί οι κύλες είναι ένα χειρουργείο το οποίο έχει ιδιαιτερότητες, διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, έτσι, ανάλογα από το πού έχουμε, πού είναι η κύλη, πώς θα πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Η ρομποτική χειρουργική, για παράδειγμα, να σας δώσω να καταλάβετε τη μεγάλη διαφορά της, σε μια κύλη του κοιλιακού τυχώματος, μας δίνει τη δυνατότητα να ράψουμε ανάποδα. Που αυτό δεν μπορούσε να το κάνει η λαπαροσκοπική χειρουργική. Δηλαδή, ράβουμε κοιτώντας την κοιλιά από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Αυξάνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις επεμβάσεις που κάναμε και μας δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια σε αυτό που κάναμε ήδη. Ωστόσο, η είσοδος, η δίωδος στην κοιλιά είναι ακριβώς η ίδια στη ρομποτική, με αυτή της λαπαροσκοπικής. Ναι, χειρουργικής. Έτσι ακριβώς είναι. Ουσιαστικά κάθε ρομποτικό χειρουργείο, το πρώτο του κομμάτι που είναι είσοδος στην κοιλιά, είναι ακριβώς το ίδιο με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Γιατί τι σημαίνει λαπαροσκοπική χειρουργική, πράβαλα λαπαροσκόπηση, σημαίνει επισκόπηση και λαπάρα. Λαπάρα είναι η αρχαία ελληνική λέξη για την κοιλιά. Σημαίνει λοιπόν ότι βάζουμε μια κάμερα για να μπούμε μέσα στην κοιλιά. Και εδώ βλέπετε, συνήθως οι κάμερες μπαίνουν για να κρύψουμε την τομή στον ομφαλό. Και βλέπετε εδώ, δεν χρησιμοποιούμε, δεν ανοίγουμε την κοιλιά με ένα μεγάλο νηστέρι, κάνουμε μια μικρή τομούλα και με ένα ειδικό εργαλείο που λέγεται τροκάρ, το οποίο ακολουθείται από κάμερα για μεγαλύτερη ασφάλεια, σπρώχνουμε και διηνύουμε λίγο-λίγο τα τυχώματα. Βλέπετε εδώ πώς σπρώχνει ο χειρουργός το εργαλείο, περνάει το λίπος και λίγο-λίγο ξαφνικά θα μπει στην κοιλιά, την οποία θα φουσκώσει στη συνέχεια με διοξίδιο, να την κάνει σαν μπαλόνι για να έχει χώρο να μπορέσει να χειρουργήσει. Αυτό είναι κοινό και στη λαπαροσκοπική και στη ρομποτική χειρουργική. Η διαφορά στην εγχείρηση ξεκινάει από αυτό το σημείο. Από το σημείο που θα μπούμε μέσα, πλέον βάζουμε τα υπόλοιπα εργαλεία και τα παραδίδουμε στο ρομπότ και εμείς καθόμαστε στην κονσόλα και ελέγχουμε το ρομπότ και τα εργαλεία από την κονσόλα. Να πάμε λίγο και στο θέμα χολή. Να αρχίσουμε να απαντάμε λίγο και σε αυτά τα ερωτήματα, κύριε Καραϊσαρίδη. Γιατί είπαμε ότι η χολεκιστεκτομή, που είναι μία λύση για το πρόβλημα της χολιολιθίασης, γίνεται πλέον και ρομποτικά. Να δούμε όμως τι είναι καταρχήν η χολή, τι είναι η χολιδόχος κύστη, τι τα χολιφοραγγεία και πώς λειτουργούν όλα αυτά στον οργανισμό μας. Καταρχάς, θα ήθελα να λύσω μία παρανόηση η οποία υπάρχει στον κόσμο. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για χολή, είναι διαφορετικό πράγμα από τη χολιδόχο κύστη. Μπορούμε να δούμε σε μια εικόνα τη θέση της χολιδόχου κύστεως. Βλέπετε ότι η χολιδόχος κύστη είναι αυτό το πράσινο σακουλάκι, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σηκώτη. Η χολή είναι κάτι ξεχωριστό. Η χολή είναι το υγρό που παράγεται μέσα στο σηκώτη. Είναι ένα σαπούνι δηλαδή, η χολή, η οποία με τα χολιφόρα αγγεία του σηκωτιού κατευθύνεται προς το έντερο. Πριν φτάσει στο έντερο, επειδή θέλουμε σε ένα λιπαρό γεύμα να έχουμε μπόλικο σαπούνι, δεν μας αρκεί σταγόνα-σταγόνα να πέφτει, τι κάνει ο οργανισμός, το αποθηκεύει στη χολιδόχο κύστη. Mm-hmm. Χολή δεν είναι χολιδόχος κύστη. Είναι άλλο πράγμα. Η χολιδόχος κύστη που αφαιρείται στις εγχειρήσεις χολεκιστεκτομής είναι ο αποθηκευτικός χώρος. Η χολή είναι η ουσία. Είναι το διαλυτικό, το σαπούνι που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να μπορέσουμε να πέψουμε τα λίπη. Ένα είδος διήλυσης, ας πούμε. Ακριβώς. Mm? Διαλύονται τα λίπη, κόβονται σε μικρότερα κομματάκια και ο οργανισμός πλέον μπορεί να τα απορροφήσει. Γιατί δημιουργούνται πέτρες στο σημείο αυτό και πώς? Θα παρομοίαζα τις πέτρες που δημιουργούνται στη χολή, οι οποίες είναι διάφορων ειδών. Οι κυριότερες είναι οι πέτρες χολυστερόλης και οι πέτρες χολερυθρίνης. Mm-hmm.
Θα τις παρομοίαζα με την εικόνα που έχουμε αν βάλουμε σε ένα ποτήρι με νερό αλάτι. Εάν αρχίσουμε και βάζουμε αλάτι μέσα στο ποτήρι με το νερό, στην αρχή δεν θα το βλέπουμε, θα διαλύεται. Κάποια στιγμή φτάνει το επίπεδο κορεσμού που αντέχει το νερό και αρχίζουμε να βλέπουμε κρύσταλλους αλατιού να κατακάθονται στον πάτο. Και το βλέπουμε πλέον το αλάτι, έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν ακριβώς και με τη σύνθεση της σχολής. Όταν τα συστατικά που έχει μέσα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες, φτάσουν το επίπεδο κορεσμού τους, κατακρυμνίζονται και φτιάχνουν άλατα είτε χοληστερόλης είτε χολερυθρίνης, που είναι τα κυριότερα άλατα της σχολής. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται οι πέτρες. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε πέτρες μέσα στη χολή, διότι αυτό είναι μια διαδικασία που δημιουργείται συνέχεια, έτσι. Η χολή τι κάνει? Ανάμεσα στα γεύματα γεμίζει, όταν έρθει το γεύμα συσπάται για να διώξει το σαπούνι μαζεμένα. Όταν οι πετρούλες αυτές είναι πολύ μικρές, ίσα ίσα που φαίνονται με το μάτι, περνάνε ελεύθερα κάτω στο έντερο και δεν τους καταλαβαίνουμε. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο οι πέτρες αυτές μεγαλώσουν και συσσωματωθούν και γίνονται μεγαλύτεροι λίθοι, εκεί μπορεί να έχουμε πρόβλημα, γιατί μπορεί να μην μπορούν να περάσουν την έξοδο της χολιδοκοκίστεως ή την έξοδο προς το έντερο. Μάλιστα. Οπότε φράσει η περιοχή. Οπότε φράσει η περιοχή και από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Και θα μπορούσαμε να δούμε στην εικόνα που μας δείξατε τη δημιουργία των λίθων μέσα στη χολή. Και όπως θα δείτε, έχουμε λίθους στη χολιδοχοκίστη, έχουμε λίθους πιο πέρα στον αφιένα της χολιδοχοκίστεως, έχουμε πιο κάτω στο σωληνάκι που οδηγεί στο έντερο και έχουμε και στην είσοδο του εντέρου, στο σημείο που το σωληνάκι, ο χολιδόχος πόρος, ενώνεται με τον παγκρεατικό πόρο. Ανάλογως σε ποιο σημείο μπλοκάρει το σύστημα, έχουμε και τα αντίστοιχα συμπτώματα. Μάλιστα. Είναι καθαρά ένα υδραυλικό σύστημα το οποίο όταν μπλοκάρει δημιουργεί αντίστοιχα συμπτώματα ανάλογα με το σημείο που μπλόκαρε. Ένα από τα αίτια είναι η παχυσαρκία? Ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν διάφορα αίτια που οδηγούν στο να δημιουργηθούν λίθοι μέσα στη χολιδοχοκίστη. Δεν θέλω να μπω σε όλα αυτά γιατί είναι πολλά, είναι αιματολογικά νοσήματα, είναι γενετικές ανομαλίες, κληρονομικότητα κτλ. Θα ήθελα να πούμε τρία πράγματα για αυτά τα αίτια τα οποία θα μπορούσαμε να αλλάξουμε. Και το κυριότερο είναι η καθιστική ζωή, με τη συνεπακόλουθη κακή διατροφή, υψηλές τιμές χοληστερόλης και κυρίως τις χαμηλές τιμές της καλής χοληστερόλης, που παίζει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στη δημιουργία λίθων στη χολή από ότι το να έχουμε απλά ψηλή χοληστερόλη. Το ίδιο κάνουν και τα τριγλυκερίδια. Η παχυσαρκία σαν σύνολο, διότι η παχυσαρκία είναι ένα μεταβολικό σύνδρομο που επηρεάζει συνολικά τον οργανισμό. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, μία από τις κυριότερες αιτίες χολολιθίασης, την οποία θα μπορούσαμε να αλλάξουμε βέβαια, όπως είναι η παχυσαρκία, από την άλλη άκρη του φάσματος είναι η μεγάλη απώλεια βάρους. Η απότομη απώλεια βάρους. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει κιλά, είναι παχυσαρκός, μπορεί να κάνει πέτρες στη χολή του. Ακόμα και αν δεν έχει πέτρες. Εάν έχουμε δίαιτα από αυτές τις γνωστές δίαιτες με τις χαμηλές θερμίδες, τις οποίες χάνουμε πάνω από 1,5 με 2 κιλά τη βδομάδα, τέτοια μεγάλη απώλεια βάρους μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να κάνουμε λίθους στη χολή και 30%, που είναι μεγάλο ποσοστό. Βέβαια είναι μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που κάνουν γαστρικό bypass εγχειρήσεις παχυσαρκίας, οι περισσότεροι κάνουν και χολολιθίαση. Και μέσα στην εγχείρηση του bypass, ειδικά παλαιότερα, υπήρχε η άποψη ότι πρέπει να κάνουμε και χολοεξεκτομή για να αποφύγουμε τη δημιουργία λίθων στη χολιδοχοκίστη. Είναι παράγοντες, είναι τα αίτια που μπορούμε να αλλάξουμε. Γιατί υπάρχουν αίτια που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε και δεν έχει νόημα να συζητάμε για πράγματα που είτε τα έχουμε κληρονομήσει είτε είναι νοσήματα ιδιαίτερα κτλ. Τώρα, ποια είναι τα συμπτώματα, τα ύποπτα συμπτώματα που θα μου δείξουν ότι έχω κάποιο πρόβλημα και πρέπει να δω τι θα κάνω, να πάω στο γιατρό να δω τι θα κάνω? Κοιτάξτε να δείτε, η λίθη στη χολή είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο. Θεωρητικά, ένα στους 5 ανθρώπους κάποια στιγμή στη ζωή του θα κάνει πέτρες στη χολή. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό πολύ μεγάλο νούμερο. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει όμως ότι θα κάνει συμπτωματική χολολιθίαση. Το 80% αυτών των ανθρώπων δεν έχουν συμπτώματα. Συνήθως δηλαδή το βρίσκουμε σε ένα τυχαίο έλεγχο, σε μια αξονική, σε έναν υπέρηχο, έτσι. Το 20% είναι αυτό που θα παρουσιαστεί με συμπτώματα και τότε στη διερεύνηση της συμπτωματολογίας ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η αιτία που κάποιος κάνει πόνο, για παράδειγμα, εμετό, ναυτία,
θα βρούμε ότι έχει πέτρες. Εξού και οι πουλινώσεις που είπαμε Εξού νωρίτερα. Εξού και οι πουλινώσεις, αυτό, το λέω ακριβώς για αυτό που είπατε. Άρα λοιπόν, ένα άλγος στην κοιλιά, ένα κοιλιακό άλγος μπορεί να με υποψιάσει, έστω να πάω να κάνω μια διερεύνηση. Έτσι είναι, εμείς βλέπουμε σαν χειρουργοί πολλές φορές ασθενείς οι οποίοι είχαν συμπτώματα τα οποία τα αποδίδανε σε στομαχικό πόνο. Mm-hmm. Τελικά αυτές οι δυσπεψίες και αυτή η δυσκολία ενός ήπιου πόνου, ενός βάρους μετά το φαγητό, να αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι ήταν πέτρες στη χολή. Mm-hmm. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι ότι όταν έχουμε ειδικά στην άνω κοιλιά οποιαδήποτε συμπτωματολογία, να μην διστάσουμε να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα που είναι μια πολύ απλή εξέταση και θα δείξει σε ποσοστό πάνω από 97% την παρουσία λίθων στη χολιδόχο κύστη. Είναι δηλαδή μια εξέταση που δεν τη χάνει την πέτρα στη χολή. Και είναι και ανέμακτη, και είναι ανώδυνη και φτηνή και, φτηνή, ναι, και ναι, προσιτή, και προσιτή. Σε όλους. Τώρα, η λύση είναι η ολική αφαίρεση της χολιδόχου κύστεως, για να είμαστε πιο σωστοί, και όχι της χολής. Έτσι είναι. Αυτό είναι κάτι που μας το ρωτάνε πολλές φορές. Λένε, γιατρέ, έχω πέτρες στη χολή. Δεν μπορούμε να κάνουμε λιθοτριψία όπως κάνουμε για τα νεφρά. Στα νεφρά, σωστά. Να φύγουν οι πέτρες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δοκιμαστεί διάφορες μέθοδοι στο παρελθόν, οι οποίες δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Σήμερα η μοναδική ασφαλής μέθοδος είναι η χολεξτεκτομή, όπως και να την κάνει κανείς, έτσι. Γιατί σκεφτείτε, αν οι πέτρες που έχουν κάποιο μέγεθος τις βομβαρδίσουμε και τις σπάσουμε, αυτές σπάζοντας γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες. Γιατί μπορούν να περάσουν πιο εύκολα από το ευρύτερο στόμιο του αφιένα της χολιδόχου κύστεως, της εξόδου τους, mm-hmm, και να κολλήσουν πιο κάτω, κοντά στο παγκρεατικό. Και εκεί, μάλιστα, που κινδυνεύαμε από μια χολοξυστήτιδα, μια φλεγμονίστη χολιδόχο κύστη, να κινδυνεύσουμε από παγκρεατίτιδα. Οπότε είναι κάτι που δεν συστήνεται σήμερα. Σήμερα αυτό που γίνεται, αφαιρείται η χολή ολόκληρη, η χολιδόχος κύστη ολόκληρη, και ο οργανισμός λειτουργεί κανονικά χωρίς τη χολιδόχο κύστη. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, άλλο χολή, άλλο χολιδόχος κύστη. Η χολή συνεχίζει και παράγεται το τοξικότη, mm-hmm, συνεχίζεται και πηγαίνει στο έντερο, κάνει τον κύκλο της. Mm-hmm. Θέλει ένα χρόνο προσαρμογή, συνήθως μέσα ένα μήνα, ο οργανισμός να συνηθίσει την νέα αλλαγή, και αυτό είναι όλο. Έχουμε λοιπόν τις πέτρες στη χολή. Αυτές πρέπει να βρουν μία δίωδο, έτσι δεν είναι, κύριε Καραϊσαρίδη? Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Η χολή συσπάται, mm-hmm, μετά το γεύμα. Όταν έχει πέτρες, οι πέτρες μετακινούνται. Αναλόγως το πού θα κολλήσουν οι πέτρες, έχουμε και τα συμπτώματα. Mm-hmm. Και πάμε να τα δούμε. Έχουμε το κλασικό πόνο της χολής, που είναι ο κολλικός των χοληφόρων, όπως ονομάζουμε εμείς οι χειρουργοί. Ο οποίος τι είναι? Οι πέτρες που είναι μέσα στο εσωτερικό της χολιδόχου κύστεως μετακινούνται, mm-hmm, πηγαίνουν προς την έξοδο της χολιδόχου κύστεως και εκεί κολλάνε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στο βιντάκι που έχετε ετοιμάσει, βλέπουμε τη χολιδόχο κύστη να συσπάται. Οι πέτρες που έχουν δημιουργηθεί για όλους τους παράγοντες κινδύνου που είπαμε πριν, πάνε και κολλάνε λίγο στην έξοδο. Κάθε την πετρούλα εκεί για λίγη ώρα, έχουμε τάση για μετό, πόνο, δεν είμαστε καλά, ναυτία. Μετά από λίγη ώρα όμως η πέτρα ξαναγυρνάει, φεύγει προς τα πίσω, ο οργανισμός καταφέρνει και τη γυρνάει προς τα πίσω, mm-hmm, και απελευθερώνεται η έξοδος του χολιδόχου κύστεως. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα συμπτώματα ξαφνικά, όπως ήρθανε απότομα, έτσι απότομα φεύγουνε. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο συχνό σύμπτωμα και είναι αυτό που λέμε κολλικός χοληφόρων. Mm-hmm. Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που αυτή η πετρούλα, αντί να φύγει, κολλάει στερεά εκεί και μένει και εμποδίζει την έξοδο της χολής, σαν υγρό μιλάω τώρα, της χολής, ναι, από, ναι, τη χολιδόχο κύστη, τότε έχουμε λοιπόν τη χολοκυστήτιδα. Και θα ήθελα να το δούμε αυτό παραστατικά. Βλέπουμε λοιπόν τη χολιδόχο κύστη με το υγρό της μέσα τη χολή και πετρούλες. Mm-hmm. Μία πέτρα κόλλησε. Τι σημαίνει αυτό? Η χολή πλέον δεν μπορεί να βγει και βλέπετε το σακουλάκι, η χολιδόχος κύστη αρχίζει και μεγαλώνει, κάνει φλεγμονή, κοκκινίζει και αρχίζουμε και πονάμε πλέον. Κάνουμε πυρετό, πονάμε σταθερά, δεν φεύγει αυτός ο πόνος. Αυτός ο πόνος μας οδηγεί στο νοσοκομείο. Πρέπει να χειρουργηθούμε άμεσα, να πάρουμε αντιβιωτικά και να χειρουργηθούμε άμεσα. Αυτό τι είναι? Είναι η χολοξυστήτιδα.
Είναι μία από τις σοβαρές επιλογές. Πάμε να δούμε λοιπόν το επόμενο βήμα. Αν η πετρούλα αυτή ξεφύγει από τον αφιένα της χολιδοχοκίστεως, από τον κυστικό λοιπόν, και περάσει προς τα κάτω και περάσει στο παχύτερο σωληνάκι, το χολιδοχοπόρο. Βλέπετε, αυτό που ενώνει τη χολιδοχοκίστη, να τη πετρούλα, κατεβαίνει στο χολιδοχοπόρο, κατεβαίνει, οπ, και ξανακολλάει. Κολλάει στην έξοδο του χολιδόχου πόρου μαζί με το παγκρατικό, την έξοδο προς το έντερο. Και εκεί τι έχουμε, πλέον ίκτερο, παγκρατίτιδα, μεγαλύτερη φλεγμονή λοιπόν όλης της περιοχής, κάτι πολύ σοβαρό που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο. Mm-hmm. Άρα μία νόσος η οποία κατά βάση είναι ασυμπτωματική, όπως πολύ ωραία είπατε, είναι μία ύπουλη νόσος, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να οδηγήσει και στο χειρότερο αποτέλεσμα. Και είναι κρίμα σήμερα να το αφήνουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο, χωρίς επιπλοκές του παρελθόντος, έτσι, τα ποσοστά αυτή τη στιγμή επιπλοκών είναι κάτω από το 1%, να την αφαιρέσουμε, να πάνε στο καλό και οι πέτρες, να είμαστε και εμείς καλά. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να εντάξουμε έτσι στο ετήσιο check-up μας και ένα υπερηχογράφημα έλεγχο για την χολιδοχοκίστη. Θα έλεγα οπωσδήποτε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα κάνουμε πέτρες. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε πέτρες ανάμεσα, δεν είναι κάτι που μπορεί μέσα σε 6-7 μήνες να κάνεις πέτρες στη χολή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πώς ο χειρουργός μπορεί να ζωγραφίσει στο χειρουργείο στην πραγματικότητα και μεταφορικά, με πόση ακρίβεια μπορεί να κάνει το χειρουργείο του, και δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να δείξει κανείς παραστατικά περισσότερο από το να δούμε πώς πραγματικά ζωγραφίζουμε με το ρομπότ. Βλέπετε, είναι μια γυναίκα χειρουργός, ζωγράφος. Ζωγράφος, ήθελα. Ταλαντούχος ζωγράφος, η οποία χρησιμοποιεί το ρομποτικό σύστημα, βάζει τα χέρια της στην κονσόλα, στα δαχτυλίδια, κανονικά, ό,τι κάνουμε στο χειρουργείο. Αλλά αυτή τη φορά, αντί για χειρουργείο, τι κάνει, εδώ βλέπετε στην οθόνη του χειρουργείου, ζωγραφίζει τη Τζοκόντα. Με κάθε λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εάν η χολολιθίαση αφαιθεί χωρίς θεραπεία κάποτε και κανείς δεν ξέρει πότε, μπορεί, όπως είδαμε, να οδηγήσει σε μεγάλες επιπλοκές, όπως για παράδειγμα οξία χολοκυστίτιδα. Τότε οι πέτρες προκαλούν φλεγμονή στη χολιδοχοκίστη και ο ασθενής εμφανίζει ισχυρό πόνο ψηλά στην κοιλιά, στο κέντρο ή προς τα δεξιά. Ο πόνος μπορεί να αντανακλά και στην πλάτη δεξιά. Προοδευτικά παρουσιάζεται πυρετός, ναυτία, έμετος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντιβίωση και επίγουσα επέμβαση για αφαίρεση της χολιδόχου κίστεως ή χολοκυστεκτομή, όπως είπαμε. Στις περιπτώσεις αυτές η επέμβαση είναι πολύ πιο δύσκολη και μπορεί να απαιτηθεί κανονική χειρουργική τομή αντί της λαπαροσκόπησης. Βαριά χολοκυστίτιδα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο, συχνότερα βέβαια στους ηλικιωμένους. Είναι χίλιες φορές λοιπόν προτιμότερη μία προγραμματισμένη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε συμπτωματική χολολιθίαση, παρά μία επίγουσα χολοκυστεκτομή σε οξία χολοκυστίτιδα. Και όπως είδαμε, οι επεμβάσεις γίνονται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά και περιορίζουν το μεταχειρητικό πόνο, ενώ παρέχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα, είναι απόλυτα ασφαλείς, ελαχιστοποιώντας το χρόνο νοσηλείας και αποθεραπείας. Τυχερή λοιπόν οι ασθενείς που τα προβλήματα υγείας τους λύνονται τόσο απλά όσο σήμερα μία απλή χολολιθίαση. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.